την προχειρότητα στην αποκατάσταση των ζημιών από τις υπηρεσίες, καταγγέλει ένας κάτοικος στην Ξυλοκαμάρα. Όπως επισημαίνει ο Σωτήρης Αβραμέας, η ταλαιπωρία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, όταν μπροστά από το σπίτι του υπήρχε διαρροή νερού. Φαινόμενο που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Εγώ δεν πήρα Σαββατοκύριακο, επειδή λέω εντάξει, άνθρωποι είναι τώρα, μην του ενοχλώ για δύο μέρες. Πήρα τη Δευτέρα τηλέφωνο, ήρθαν από ό,τι φάνηκε την άλλη μέρα ήρθανε. Σε αυτό τουλάχιστον από την προηγούμενη φορά που είχε σπάσει και κάνανε ένα μήνα, τώρα είμαστε πιο συνεπέστατοι. Από τρεις, από την λακκόβα που είναι πίσω μου, από τρεις μεριές έβγαινε νερό μέσα από κάτω, από το έδαφος. Και εγώ το μόνο που φοβήθηκα, μην γίνει, ξέρεις, μην το φάει από κάτω και πέσει κανένα μάξι. Αυτό φοβήθηκα πιο πολύ. Μετά από το Σαββατοκύριακο, η ζημιά επισκευάστηκε. Πλην όμως. Το φτιάξανε. Εγώ λοιπόν είχα πάει σε κάποιες δουλειές, γυρνάω σπίτι μου 4 η ώρα και αντικρίζω αυτό που βλέπετε. Αντικρίζω. Στην πόρτα μου ακριβώς. Λάσπες. Όχι μόνο λάσπες, δεν μπορεί να μπει άνθρωπος με σπίτι. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Εδώ ζούμε άνθρωποι, είμαστε. Οικογενειάρχες, έχουμε παιδιά αυτά. Δεν είμαστε, μην πω τώρα τίποτα και δεν κάνει. Λοιπόν, και αντικρίζω αυτό το πράγμα. Πού πρέπει εγώ να πάω, υπάρχει κράτος, δηλαδή εδώ κάνουν ό,τι γουστάρουνε, ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει, αφήνει μπάζα, αφήνει λάσπες, ό,τι... Ποιος είναι αρμόδιος εδώ πέρα? Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι εγώ πήρα τον ΟΑΔΙΚ, πήρα ένα τηλέφωνο που μου δώσανε το ΟΑΔΙΚ. Στο μεταξύ, η Λακκούβα αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένη με χώμα, ενώ πάνω έχουν τοποθετηθεί δύο κόνοι με την ειδική κορδέλα για να εφιστάται η προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς. Ενώ ο κύριος Αβραμέας εκφράζει τα παράπονά του για την αναστάτωση που έμεινε πίσω μετά από την αποκατάσταση της ζημιάς. Να πιστεύω εγώ να φτιάξω και να. Τι να κάνω εδώ πέρα, πέστε μου. Βλέπετε μόνοι σας, τι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό μπήκε σπίτι μέσα. Ήταν η μισή αυλή. Ευτυχώς που δεν ήμουν εδώ πέρα, γιατί θα μπορούσε να χασακωθεί και με τους ανθρώπους κιόλας. Και χωρίς να φταίνει κιόλας. Η μισή αυλή μέσα ήταν με λάσπη. Κόκκινο νερό και λάσπη. Μισή αυλή. Και άμα δείτε, άμα έχετε πάρει, με λάστιχα, έχω πλύνει μέχρι τώρα ό,τι μπορώ. Αλλά αυτό το πράγμα θα μείνει έτσι.